δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε πιστοί στον αγώνα που παραλάβαμε από τους προκατόχους μας. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε Θεσσαλονίκης, κύριε Γιώργο Παχαρίδη, πρώην Πρόεδρε της Ομοσπονδιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, Βούλα Πατουνίδου, κύριε Πρόεδρε της Ευξήνου Λέσχης, κυρίες και κύριοι, μια καλησπέρα και από μένα. Εγώ δεν προετοιμάστηκα να κάνω κάποια αμφιλία, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος και συνοπτικός. 101 χρόνια μνήμης για εμάς τους κωδίους που μείναμε σε αυτόν τον τόπο, που βρεθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, που πρόσφυγες. 101 χρόνια μιας ανοιχτής πληγής που επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει και κάποια στιγμή η γείτονά μας, η Τουρκία, θα πρέπει να αναγκαστεί επίσημα να ζητήσει συγγνώμη για την γενοκτόνα στάση της, για την γενοκτονία την οποία προκάλεσε στους Ποντίους αλλά και στους εν γέννη λαούς της Ανατολίας. Σωστά είπε προηγουμένως ο στρατηγός, ο Βασίλης ο Μωυσίδης, ότι φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Είχαμε συνηθίσει σε εκδηλώσεις της Παμποντιακής Ομοσπονδίας να έχουμε χιλιάδες πολιτών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις αυτές μνήμης. Φέτος βέβαια για λόγους αυτοπροστασίας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου είναι μια διαφορετική εκδήλωση. Είμαι όμως βέβαιος ότι οι χιλιάδες των συμπολιτών μας που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι κοντά μας και τη φυσική τους παρουσία είναι νοητά μαζί μας. Οι καρδιές τους, οι ψυχές τους είναι εδώ κοντά μας. Σεβαστό Προεδρείο της Παμποντιακής Ομοσπονδίας της Ελλάδος, υψηλή προσκεκλημένη κυρίες και κύριοι, ο Πόντος ζει, τιμά και πενθεί. Τίποτε δεν ξεχάστηκε, ούτε θα ξεχαστεί. Στις ματωμένες σελίδες της ιστορίας του έθνους μας, η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου εξακολουθεί να πληγώνει τη συλλογική μνήμη. Όσα χρόνια και αν περάσουν, ο πόνος παραμένει αβάσταχτος. Το να θυμόμαστε και να τιμούμε την ιστορία μας δεν είναι ρεβασισμός. Είναι υποχρέωση. Γιατί κοινωνίες με αποδυναμωμένη εθνική συνείδηση θέτουν σε κίνδυνο την ιστορική τους ύπαρξη. Και ανασφάλω λοιπόν. Διότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι ισοτικό στοιχείο για την ανθρώπινη ύπαρξη. Είναι εκείνο που μας διδάσκει και μας φωτίζει το μέλλον. Και όπως έγραψε ο στρατηγός Μακρυγιάννης, η τύχη μας έχει τους Έλληνες πάντοτε ολίγους. Ότι αρχή και τέλος, παλαιόθεν και ως τώρα, όλα τα θεριά πολεμούν να μας φάνε και δεν μπορούν. Τρώνε από εμάς και πάντα μένει και μαγιά. Αθάνετοι 353.000 ήρωες του Πόντου. Σας ευχαριστώ. Σήμερα, 19η Μαΐου, 101 χρόνια μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, είμαστε όλοι εδώ, είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά, για να τιμήσουμε τη μνήμη των 353.000 αθώων θυμάτων της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είμαστε όμως εδώ και για έναν επιπλέον λόγο, για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους ότι δεν θα σταματήσουμε ούτε λεπτό να εργαζόμαστε για την καθολική αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους διοργανωτές γιατί σήμερα, κάτω από αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, κατάφεραν, τηρώντας τα μέτρα προστασίας, να τιμήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους προγόνους μας. Αιωνία τους η μνήμη. Πέρσι ήταν τα 100 χρόνια. Πίσω μου υπάρχει ένα σχέδιο, το G. Αυτό που το εμπνεύστηκε η νεολαία των Ποντίων, που δεν είχαν ζήσει αυτά που είχαν ακούσει από το στόμα των γιαγιάδων και των παππούδων. Είναι η ιστορία όλη του ποντιακού ελληνισμού. Η αρχαιοελληνική ιστορία από τον Κίωνα, από τη δημιουργία τραπεζούντα, τα σχολεία, η δημιουργία όλη αυτή 3.000 χρόνων που προκάλεσε φθόνο. Και αυτός ο φθόνος έφτασε στο τέλος να αριθμεί ζωές, γιατί κάποιος έπρεπε να τα αρπάξει. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι συμπολίτες, ένας αιώνας και ένας χρόνος έχουν περάσει από εκείνες τις μαύρες μέρες του 1919.
Σήμερα θυμόμαστε αριθμούς. Ανθρώπους, εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων που σφαγιάστηκαν, που μακελάρισαν, εκκλησίες, όπως είπε ο Υπουργός, που καταστράφηκαν, χωριά που ισοπεδώθηκαν. Αυτοί είναι κάποιοι αριθμοί. Είναι κάποιοι αριθμοί που δείχνουν τη φρικαλαιότητα συγκεκριμένων πολιτικών, οι οποίες προηγήθηκαν στους Αρμένιους λίγα χρόνια πριν, συνεχίστηκαν σε όλη τη Μικρά Ασία λίγα χρόνια μετά, για να καταλήξουμε να έχουμε εκατοντάδες χιλιάδων ανθρώπων που είτε πέθαναν ή είτε αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που υποδέχτηκε πολλούς πρόσφυγες. Δεν υπάρχει κανένας ανάμεσά μας που να μην έχει μέσα στο αίμα του την προσφυγιά. Χρέος, η δικιά μας η γενιά, απέναντι σε όλους αυτούς τους προγόνους μας, να δουλέψουμε μέχρι την τελική δικαίωση. Και η τελική δικαίωση είναι ένα μεγάλο συγγνώμη από αυτούς που έκαναν ό,τι έκαναν τότε, που δεν δίστασαν να το κάνουν και πριν και μετά, πολύ φοβάμαι ίσως και στο μέλλον, και από όλη την ανθρωπότητα να αναγνωρίσει αυτήν την τρομερή γενοκτονία. Πέρα από κάθε μνήμη, πέρα από κάθε τιμή λοιπόν, είναι χρέος μας να αγωνιστούμε για αυτήν τη δικαίωση. Οπότε δεν σταματούμε ούτε στιγμή. Όσοι έχουμε όποια δύναμη, όσοι έχουμε φωνή, όσοι έχουμε αυτήν ακριβώς την τρομερή κληρονομιά, να δικαιώσουμε τους ανθρώπους που χάθηκαν. Αιωνία η μνήμη λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά δεν ξεχνούμε. Η πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Η πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λίγουμε κι αρρώθημο, ωι ωι ωι, να ρασπάρω. Λίγουμε κι αρρώθημο, ωι ωι ωι, να ρασπάρω κι τώρα. Μια κι άλλος η ζωή, σοπεδάδι συναυλή. Μια κι άλλος η ζωή, σοπεδάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, ωι ωι ωι, και το μάτι αντεπίνα. Νερό πόνα σε πεινά, εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, ωι ωι ωι, έπαιρνα να φανίστα. Πόρτας και παράθυρα, ωι 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 ωι, έπαιρνα να φανίστα. Για κι άλλος η ζωή, σοπερά δίψη καβλή. Μια κι άλλος η ζωή, σοπερά δίψη καβλή. Νερό πόνα σε πειρά, ωι 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 ωι, και το πάντε με πείνα. Thank you.
Μακεδονία. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την Ρωμαίη. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγριωμένη καιρό γέρο ελευθεριά. Λήξη εκδήλωσης. Thank you.